public school, ερώτηση 21. Ο αριθμός 3 επί α συν 9 διαιρείται με το 3. Παιδιά, για να διαιρείται ένας αριθμός με κάποιον άλλον, πρέπει να είναι πολλαπλάσιος αυτού του άλλου. Δηλαδή, για να διαιρείται αυτός ο αριθμός με το 3, πρέπει εγώ το 3 επί α συν 9, αυτόν τον αριθμό, να το γράψω ως κάποιες φορές επί 3. Μόνο τότε θα μπορώ να πω ότι αυτός ο αριθμός είναι, θα διαιρείται με το 3. Όταν γράφεται ως τι, πολλαπλάσιο του 3. Εντάξει, για να δούμε, γράφεται. Αν, παιδιά, εγώ σκεφτώ 3 επί α συν 9, δεν είναι σαν να πω 3 επί α συν το 9. Πειράζει να το γράψω 3 επί 3. Άρα, παιδιά, αν εκμεταλλευτώ την επιμεριστική ιδιότητα και βγάλω απ' έξω το κοινό κομματάκι που εμφανίζεται και είναι το 3, μέσα δεν θα μείνει το α συν 3. Ή αν δεν σ' αρέσει, μπορείς να το γράψεις α και 3 επί 3. Να αλλάξεις δηλαδή τη σειρά αυτών των δύο. Πολλαπλασιασμός είναι. Μπορούμε να τους πολλαπλασιάσουμε με ό,τι σειρά θέλουμε. Άρα τον αριθμό αυτόν τον έγραψα, παιδιά, κοιτάξτε, ως κάτι κάποιες φορές επί 3. Το έγραψα δηλαδή στη μορφή που ήθελα. Κάτι α και 3 επί 3. Τον εξέφρασα δηλαδή ως πολλαπλάσιο του αριθμού 3. Άρα προφανώς και θα διαιρείται με το 3. Η πρότασή μας λοιπόν αυτή είναι σωστή.